Κύριε Σαχτούρα, καλησπέρα σας από καλησπέρα. Την Ελλάδα, καλησπέρα από την Καβάλα. Τι κάνετε? Πολύ καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα και έχετε να είστε καλά, ευχόμαστε να είστε καλά κι εσείς και έχετε ένα καταπληκτικό background πίσω σας, σημείο κατά τεθέν, έτσι, σημείο αναφοράς. Να το κυρίω να το βλέπετε. Έτσι, το βλέπουμε, το βλέπουμε. Πόσα χρόνια, πριν ξεκινήσουμε λίγο τα υπόλοιπα, πόσα χρόνια, κύριε Σαχτούρα, είσαστε στο Ντουμπάι? Τα τελευταία 4 χρόνια σχεδόν. Μάλιστα. Και θα μπορούσαμε έτσι να δώσουμε λίγο την ταυτότητα με το τι ασχολείστε για να πάμε έτσι και στα υπόλοιπα θέματα και στις ερωτήσεις που έχουμε να σας κάνουμε. Βεβαίως. Έκανα μια δικιά μου εταιρεία που λέγεται Ασύρα, που έχει σχέση με ψηφιακές υπηρεσίες, με πολύ προορισμό την εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και μόρφωση, πώς ένα απλό άτομο μπορεί να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πολύ σημαντικό αυτό, δεν το συζητάμε, και επίκαιρο στις μέρες τις οποίες και στους καιρούς τις οποίες βιώνουμε, έτσι. Πολύ σημαντικό, ειδικά οι ψηφιακές υπηρεσίες. Online, με ένα κουμπί πας παντού. Μάλιστα. Ακριβώς. Με ένα κουμπί πάτς παντού. Λοιπόν, κύριε Σαχτούρα, αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα λάβει χώρα το πρώτο πανευρωπαϊκό event της Ασκήρα για social lifestyle κοινότητας που φιλοδοξεί να ενώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Πραγματικά συγκλονιστικό σε όλο τον κόσμο, σε μια πλατφόρμα που θα διαθέτει τα πάντα. Social media, online, email, ηλεκτρονικό κατάστημα, ταξίδια, ακαδημία. Όλα αυτά υπάρχουν. Και social media, και email, και ηλεκτρονικά καταστήματα. Και μόρφωση και επιμόρφωση εξ αποστάσεως. Τι διαφορετικό φέρνετε εσείς? Είναι πολύ σημαντική και ωραία η ερώτησή σας, γιατί αυτή την διαρώτηση έκανα εγώ στον εαυτό μου πριν 4 χρόνια. Μάλιστα. Σαν επιχειρηματική. Πάρα πολλά έτη σε χώρες του κόσμου, έφτασα σε ένα σημείο να αναρωτιέμαι τι είδους εταιρεία θα μπορούσα εγώ να κάνω. Υπάρχουν τα πάντα διαθέσιμα. Και ανακάλυψα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Παρότι υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες ανεξάρτητες, δεν είναι όλες συνδεδεμένες σε μία πλατφόρμα και δεν προσφέρουν δύο πράγματα. Σημαντικές εκπτώσεις στον αγοραστή και ένα οικονομικό όφελος για άτομα τα οποία θα ενδιαφέρονται να μεταφέρουν το μήνυμα της Ασύρα, που είναι μια εταιρεία, φτιάχνουμε μια κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι σε μια δεκαετία θα έχουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο μέλη. Να τους δώσουμε λοιπόν πρόσβαση σε πάρα πολλά ωφέλη, συγχρόνως όμως για ένα... μια ομάδα ατόμων να έχουν και ένα εισόδημα όταν μεταφέρουν το μήνυμα της Ασύρας. Γιατί στον κόσμο υπάρχουν διαφημίσεις όλων των ειδών. Αλλά η μετακίνηση μιας διαφήμισης από στόμα σε στόμα, από άτομο σε άτομο, που είναι γνωστό εδώ πάνω από 100 χρόνια, που πολλοί το λέμε δικτυακό μάρκετινγκ, ναι, επιτρέπει μια εκεί ομάδα ατόμων που έχουν λίγο ανοιχτό μυαλό και θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω, που θα μπορούσαν να έχουν ένα εισόδημα μηνιαίο, ενιαίο, από ένα πολύ χαμηλό μέχρι πάρα πολύ μεγάλο. Και η διαφορά τι κάνει η Ασύρα? Ενώνει πολλές βιομηχανίες και ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα σε μία πλατφόρμα. Αυτό δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα. Άρα αυτό είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Διαβάζοντας την ιστορία σας, βλέπω ότι φύγατε μετανάστες στην Αμερική και σε πολύ μικρή ηλικία και μετά από μια μυθιστορηματική ζωή που γυρίζετε ταινία, επιστρέφετε στην Ελλάδα ως άνθρωπος του κόσμου. Τι επιδιώκετε, ποια είναι η φιλοδοξία σας, τι θέλετε να κάνετε? Θέλω να μάθουν όσοι θέλουν βέβαια να ακούσουν ότι πρώτον, η πίστη στο Θεό είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, να μην χάρουμε ποτέ την ελπίδα. Τρίτον, το μεγαλύτερο προϊόν που έχει ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο είναι ο εαυτός μας. Εάν δεν δημιουργήσουμε καλύτερο εαυτό, δεν θα έχουμε καλύτερες σχέσεις ούτε με οικογένεια ούτε με την κοινότητα. Και πάνω απ' όλα είναι να μην τα παρατάμε ποτέ. Όλοι έχουμε όνειρα, αλλά πολλές φορές η καθημερινότητα μπλοκάρει τη σκέψη. Το τι συμβαίνει γύρω μας στη ζωή, την κοινωνική ζωή, χώρα, πόλη, στον κόσμο, δημιουργούν φοβία στον κόσμο.
και η φοβία σταματάει. Να μπορέσουμε λοιπόν να ανοίξουμε την καρδιά και το μυαλό και να πούμε ότι είμαστε ικανοί να αποκτήσουμε τα όνειρά μας, αλλά χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται βελτίωση και χρειάζεται πάντα και το πιο σημαντικό απ' όλα να εξυπηρετούμε πρώτα τα άλλα άτομα. Είμαστε εδώ πέρα και είμαστε αγγελιοφόροι για ένα καλύτερο μέλλον. Για να δει ο κόσμος ότι νέο ο Σαχτούρας έβγε από την Ελλάδα 26 ετών, ναι, με 3.600 δολάρια, μιλώντας 5 γλώσσες, με επάγγελμα τον τουρισμό. Πήγα στην Αμερική, δεν βρήκα δουλειά, έγινα σερβιτόρος για 4 χρόνια. Μάλιστα. Ανακάλυψα το δικτυακό μάρκετινγκ και είδα και σε αυτό το επάγγελμα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για αυτοβελτίωση πρώτα απ' όλα. Και η αλλαγή στον εαυτό μου ήταν τόσο μεγάλη, είναι τόσο μεγάλη. Έχω πετύσει πάρα πολλά πράγματα. Που το Hollywood αποφάσισε, λέει, να κάνει τη ζωή μου έργο. Άντε, εσύ να πεις τώρα ο Σαχτούρας από τον Μπραχάμι στην Αθήνα να γίνει ταινία έργο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εάν τα κατάφερα εγώ, οποιοδήποτε άτομο που έχει ελπίδα, πάθος, δύναμη, στόχους και είναι διαθέσιμος για να δουλέψει για άλλα άτομα, να βοηθήσει άλλα άτομα, η ζωή του καθενός θα είναι πολύ καλύτερη. Μάλιστα. Κύριε Σαχτούρα, σε αυτόν τον κόσμο που λέτε, τον μικρό, τον μέγα, κατά τον ελίτη, υπάρχουν τα πάντα. Οι ευκαιρίες, τα ψηλά γράμματα, οι απογοητεύσεις, οι παγίδες. Τι θα λέγατε σε κάποιον που έχει μάθει να φυλάγεται? Για ποιους λόγους να εμπιστευτεί αυτήν τη νέα παγκόσμια κοινότητα? Εγώ λέω πάντα σε όλον τον κόσμο ότι η ζωή μου προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Σε αυτούς που επιφυλάσσονται και κάνουν πάρα πολύ καλά μάλιστα, πρώτα απ' όλα είναι να πάρουν σωστές πληροφορίες. Δυστυχώς η ζωή που ζούμε σήμερα, ο κόσμος δεν έχει υπομονή. Τρέχει πίσω από τα ψεύτικα λεφτά. Τρέχει πίσω στις φθηνές υπηρεσίες. Τρέχει στις παγίδες, όπως είναι και αυτά που ακούμε παντού, ο τζόγος, η λοτερία, τα λαχεία, καζίνο, γρήγορα λεφτά, μεγάλες υποσχέσεις. Και ο κόσμος λοιπόν δεν έχει υπομονή και έχει μεγάλες ανάγκες και δεν θέλει να αυτό δημιουργηθεί καλύτερα. Πέφτει στην παγίδα μόνος του. Εγώ λέω στον κόσμο, πριν γίνετε μέλος της ΑΣΥΡΑ, παρακαλώ πάρα πολύ να αναγνωρίσετε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποια είναι η εταιρεία, ποιο είναι το παρελθόν, γιατί είμαι 62 ετών. Έχω 44 χρόνια στο επάγγελμα. Έχω βγει σε πολλές τηλεοράσεις, σε πολλά περιοδικά. Έχω κάνει σύνδεξη σε πολλά πανεπιστήμια. Έχω λοιπόν για μένα, που είναι πολύ σημαντικό, η προσωπικότητά μου. Το όνομά μου θα βγει σε έργο. Όπως λοιπόν επιφυλάσσεται, θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνει μια μικρή ανάλυση. Ποιος είναι πίσω από την εταιρεία? Είναι πραγματικότητα ή είναι ψέματα? Και είμαστε τώρα ήδη σχεδόν 2,5 χρόνια στην αγορά, στην πιο δύσκολη εποχή του πλανήτη της σημερινής ζωής. Μέσα στο COVID-19 ξεκινήσαμε και είμαστε ήδη σήμερα σε 74 χώρες. Σε 74 χώρες. Τελείως φανερή. Εδώ είμαι για εσάς. Μάλιστα, σε 74 χώρες. Και ένας νέος που θα θέλει γενικότερα να έρθει σε επαφή με εσάς, σε συνεργασία με εσάς, τι πρέπει να κάνει, κύριε Σαχτούρα, έτσι ώστε να εργαστεί σε αυτή την εταιρεία? Η δουλειά που κάνουμε είναι δικτυακό marketing στην αρχή. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να βρει ένα άτομο το ενδιαφέρεται, που είναι ήδη μέλος της ΑΣΥΡΑ, ή αν θέλει μπορεί να έρθει το Σαββάτο που έχουμε μια εκδήλωση και υπάρχουν ειδικευμένοι ηγέτες στην πόρτα που πολύ ευχαρίστω να δώσουν πιο πολλή πληροφορία και να έρθει τελείως δωρεάν αύριο στο Λαζάρ του ξενοδοχείου, 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εγώ είμαι ήδη εδώ, θα μεταφερθώ γρήγορα. Ψηφιακά από το Ντουμπάι στη Θεσσαλονίκη. Μπαμ, μπαμ. Έτσι, με ένα πάμε ένα κουμπί. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά χαρήκαμε για αυτή την επικοινωνία και την γνωριμία. Να είστε καλά και εσείς ο ίδιος και οι συνεργάτες σας. Καλή δύναμη, πάντα επιτυχίες και πάντα τέτοια, κύριε Σαχτούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ειδικά για την πρόσκλησή σας και ελπίζω την επόμενη φορά να έρθω να με τα πούμε και από κοντά. Διαζώσεις. Γιατί όχι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλησπέρα.